Επιστρέψαμε να συνδεθούμε ζωντανά με τον καθηγητή καρδιολογίας και βουλευτή ΣΑΜΟΥ με τη Νέα Δημοκρατία, Χριστόδουλο Στεφανάδη. Κύριε Στεφανάδη, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Μαγαβελίδη και στους τηλεθεατές μας. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά πράγματα στην επικαιρότητα, οι εξελίξεις τρέχουν, αλλά νομίζω ότι, καθώς είσαστε και καθηγητής, να ξεκινήσουμε από τα νέα κρούσματα με τον κορονοϊό. Πολλοί κόσμος τρόμαξε όταν άκουσε μαζεμένα πολλά κρούσματα. Πώς πρέπει να αντιδράσουμε? Πράγματι, κύριε Μαραβελίδη, ο κορονοϊός είναι εδώ και θα είναι εδώ. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε, δηλαδή εννοώ να κάνουμε τα ανάλογα τα οποία επιβάλλει η ιατρική επιστήμη η επιδημιολογία. Ξέρουμε όλοι τα μέτρα προφύλαξης, δυστυχώς από ό,τι είδατε και είδαμε τις τελευταίες μέρες σε ορισμένα τουριστικά νησιά και σε άλλες περιοχές δεν τηρούνται. Είναι πολύ σημαντικό να ακολουθήσουμε τις οδηγίες των ειδικών και να μην έχουμε μεγάλο πρόβλημα τώρα το καλοκαίρι και εν ώψη της τουριστικής περίοδου. Δηλαδή πρέπει αποστάσεις, μάσκες, κλειστούς χώρους, στα κέντρα διασκέδασης πάλι να υπάρχουν οι αποστάσεις των 1,5 ή 2 μέτρα και όλα τα άλλα τα οποία είναι σε αναλυτικά πρωτόκολλα. Κύριε καθηγητά, συγγνώμη, δεν θέλω να σας διακόψω, αλλά για να μην δώσουμε και λάθος εντύπωση, υπάρχουν ξεχωριστές, δύο διαφορετικές εικόνες στην ελληνική αγορά. Άνοιξε η εστίαση, υπάρχει μία εικόνα, εστιατόρια με αποστάσεις, με μάσκες, ακριβώς όπως προβλέπετε. Και από την άλλη πλευρά, κάποια καταστήματα, θα πω για τα μπαρ, τα beach bar που υπάρχουν έντονες εικόνες που παίζουν στα δελτία ειδήσεων τις τελευταίες ημέρες, όπου βλέπουμε ότι γίνει ο ένας πάνω στον άλλον. Εδώ πέρα είναι και θέμα της πολιτείας, είναι θέμα του κράτους να κάνει τους ελέγχους, να πηγαίνει σε όλα τα μπαρ, να φροντίζει να φοβάται ο άλλος να αφήσει αυτή την κατάσταση να εξελιχθεί στο κατάστημά του. Όπως το είπατε και πράγματι το κράτος ήταν εκεί και έκανε και τις ανάλογες ενέργειες και τα ανάλογα πρόστιμα ανεξάρτητα από τις αντιδράσεις. Αλλά ξέρετε κύριε Μαραβελίδη, είναι πολύ δύσκολο σε όρθιους που είναι στα beach bar ή στα μπαρ κοντά στις παραλίες ή στις παραλίες ή σε πλατείες, εκεί δηλαδή που δεν μπορεί κάποιος, εννοώ καταστηματάρχης, να επιβάλλει τον νόμο και το πρωτόκολλο. Εκεί πλέον επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, θα λέγα, των πολιτών. Να έχουν τη συνέστηση της κοινωνικής ευθύνης και να τηρήσουν τις ανάλογες διαδικασίες. Πιστεύετε ότι αυτή η αύξηση των κρουσμάτων είναι προπομπός ενός δευτέρου κύματος, κάτι το οποίο γενικά φοβόμαστε ότι μπορεί να έρθει? Ξέρετε, εάν κανείς δει τα γεγονότα αυτά, πιθανόν ναι. Αυτός είναι ο φόβος. Και γι' αυτό επαναλαμβάνουν συνέχεια οι ηθήνοντες, επιστημονικοί φορείς και κρατικοί, επαναλαμβάνουν τα μέτρα. Και πρέπει οι πολίτες να το καταλάβουν. Ότι βέβαια δεν μιλάμε απλά για κάποια παράβαση, τροχέα ή οτιδήποτε άλλο. Μιλάμε για ανθρώπινες ζωές. Λοιπόν, έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Θα ήθελα μία τελευταία ερώτηση σχετική με τον κορονοϊό. Γιατί έχω τις τελευταίες μέρες κρατήσει διάφορα μηνύματα από τηλεθεατές, ανθρώπους οι οποίοι έχουν άλλες παθήσεις, κυρίως σε σχέση με την καρδιά τους, και ρωτάνε αν συνδέονται οι θάνατοι από κορονοϊό με κάποιες καρδιοπάθειες. Πράγματι, υπάρχουν ευπαθείς ομάδες, όπως ξέρουμε από την αρχή. Και όπως καταθέτει, υπάρχει στη βιογραφία εκτενής αναφορά. Και αυτοί και μέσα αυτά. Στις παθήσεις αυτές που καθιστούν το άτομο ευάλωτο, να είναι στην ευπαθή ομάδα, είναι και καρδιοπάθειες. Βέβαια, η έννοια καρδιοπάθειες είναι κάτι πολύ γενικό. Υπάρχουν πολλοί αθώες καταστάσεις που δεν επιβαρύνουν το άτομο και πολύ σοβαρές καταστάσεις. Εκεί ο ρόλος είναι στο γιατρό του κάθε ενός ατόμου, του κάθε ασθενούς, να του πει αν ανήκει πράγματι στην ομάδα υψηλού κινδύνου και αν πρέπει να πάρει πιο ευξημένα μέτρα από ό,τι επιβάλλουν τα πρωτόκολλα. Παραδείγματος χάρη, δεν είναι στην ομάδα υψηλού κινδύνου μια νέα γυναίκα που έχει έκτακτες στολές, δεν θεωρείται καρδιοπάθεια. Αλλά είναι ένας ηλικιωμένος, ο οποίος έχει στεφανία νόσο, ο οποίος έχει καρδιακή ανεπάρκεια, ο οποίος έχει υπέρταση που δεν ρυθμίζεται και άλλες σοβαρές καταστάσεις. Γι' αυτό λέω ότι ο γιατρός ο θεράπων θα του δώσει το στίγμα. Είσαστε ξεκάθαρος. Λοιπόν, και με αυτό κλείνουμε τα του κορονοϊού, γιατί μακάρι να είχαμε να αντιμετωπίσουμε μόνο αυτή την κρίση, την υγειονομική και τις οικονομικές επιπτώσεις που φέρνει. Μέσα σε όλα αυτά έχουμε και μια αύξηση της τουρκικής προκλητικότητας, η οποία φαίνεται ότι έχει δημιουργήσει μια καυτή ζώνη, ένα πέταλο που ξεκινάει από τον Εύρο και τελειώνει κάτω από την Κρήτη. Και ήθελα να σας ρωτήσω, μέσα σε όλες αυτές τις εξελίξεις, αν ανησυχείτε ότι μπορεί αύριο μεθαύριο, μέσα στο καλοκαίρι, να δούμε μια νέα εργαλειοποίηση του προσφυγικού μεταναστευτικού και ενδεχομένως να αντιμετωπίσουμε νέες ροές στα ελληνικά νησιά. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Κύριε Μαραβελίδη, υπάρχει αυτός ο φόβος. Γι' αυτό και η πατρίδα, γι' αυτό και οι ένοπλες δυνάμεις
και η πολιτική ηγεσία και όλοι προσπαθούμε να είμαστε έτοιμοι. Αυτός ο φόβος υπάρχει, είναι υπαρκτός και άλλωστε προαναγγέλλεται. Και δυστυχώς ή ευτυχώς οι Τούρκοι προαναγγέλνουν για τις ενεργειές τους. Αν πάει πίσω κανείς στην ιστορία, παραδείγματος χάρη στην Κύπρο και σε άλλες καταστάσεις. Δηλαδή πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντιδράσουμε πλέον πολύ σκληρά εάν οι Τούρκοι πραγματοποιήσουν αυτά τα απαράδεκτα, δηλαδή να δημιουργήσουν πρόβλημα στην ελληνική υφαλοκρηπίδα. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι τι μπορούμε να κάνουμε. Τι κάνει η κυβέρνηση για να προστατεύσει τα ελληνικά νησιά. Ενδεχομένως, δεν μιλάω τώρα για ένα θερμό επεισόδιο. Μιλάω για αυξημένες ροές μεταναστών, προσφύγων, οι οποίοι έρχονται με τη βοήθεια των Τούρκων. Βλέπουμε να συνοδεύονται, να σπρώχνονται από το τουρκικό λιμενικό σε προηγούμενα περιστατικά. Πολύ σωστά το λέτε. Αν δείτε τα δεδομένα, έχουν μηδενιστεί οι ροές. Γιατί η κυβέρνηση πήρε μέτρα αποφασιστικά, αποτροπής και όχι προσέλκυσης. Που γινόταν δυστυχώς στο πρόσφατο παρελθόν. Με να βλέπουμε τις ΜΚΟ να υποδέχονται με ανοιχτές ακάλες τους πρόσφυγες, μετανάστες και οτιδήποτε άλλο. Αυτή τη στιγμή τα σύνορα υπάρχουν, τα σύνορα φυλάσσονται και φυλάσσονται αποτελεσματικά. Στη Σάμο, παραδείγματος χάρη, δεν υπάρχουν πρόσφυγες τον τελευταίο μήνα. Δεν υπήρξε καμία αποβίβαση ή απόβαση. Το ίδιο συμβαίνει και στη Μητυρίνη. Είναι ελάχιστοι. Δηλαδή, οι εκατοντάδες που βγαίναν κάθε εβδομάδα, ενδεχομένως είναι ελάχιστοι τώρα αυτοί οι οποίοι περνάνε την γραμμή των ελληνικών σύνορων. Γιατί υπάρχει φύλαξη και υπάρχει αποτροπή, η οποία δεν υπήρχε. Και αυτά με τις τουρκικές προκλήσεις. Εντός συνόρων έχουμε μια άλλη μεγάλη πρόκληση να αντιμετωπίσουμε, την οικονομική κρίση που μας έφερε η υγειονομική κρίση. Μέσα στις συζητήσεις που γίνονται στην Ευρώπη είναι αυτό το πακέτο της Κομισιόν, από το οποίο η Ελλάδα μπορεί να λάβει, εκτιμάται, κοντά στα 32 δισεκατομμύρια, αν καταλήξουν αυτές οι συζητήσεις όπως είναι τώρα. Και υπάρχει ένα θέμα διαχείρισης. Υπάρχουν πολλοί που λένε ότι ξέρετε κάτι, έχουμε δει πολλές φορές τα λεφτά από την Ευρώπη να τα παίρνουν κάποιες συγκεκριμένες μεγάλες επιχειρήσεις, μεγάλοι κλάδοι που έχουν τη δυνατότητα να απορροφήσουν γρήγορα κονδύλια, αλλά όταν έρθει η ώρα να σηκώσουμε το βάρος, το σηκώνουμε όλοι οι υπόλοιποι. Πράγματι, αυτά οι διαπίστωση που κάνετε για το παρελθόν είναι σωστή. Υπήρξε διασπάθηση χρημάτων, είτε εθελούσια είτε ακούσια, από τις εκάστοτε κυβερνήσεις. Αυτή τη στιγμή, με αυτή την τραυματική εμπειρία και με τα προβλήματα που έχει η ελληνική οικονομία, όπως ξέρετε, υπάρχει σύσταση επιτροπής με διεθνείς προσωπικότητες. Παραδείγματος χάρη, επεστρατεύθη ο κάτοχος βραβείου Νόμπελ, ο Κύπριος, συνέλληνας ο Πισαρίδης, για να ηγηθεί αυτή τη ομάδα, η οποία ομάδα θα δώσει ακριβώς κατευθύνσεις και συστάσεις στην πολιτική ηγεσία πώς θα διαχειριστεί αυτά τα χρήματα για να αποδώσουν, πώς θα επενδύσει. Γιατί τα 32 δισεκατομμύρια, κύριε Μοραβελίδη, είναι ένα μεγάλο ποσό που, αν τοποθετηθεί σωστά, νομίζω ότι η οικονομία θα ανασάνει και θα πάρει την ανιούσα μετά από αυτή την κρίση. Ας το ελπίσουμε όλοι αυτό. Κύριε Στεφανάδη, ήσασταν ξεκάθαρος και με αυτό θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την επικοινωνία μας. Καλό βράδυ. Και εγώ. Καληνύχτα σας. Γεια σας.